Κάνετε το λόγο. Ένα χείρι στο στομάχι. Πολλά μπορεί να κάνει. Πολλά λες εσύ. Ένας εκπαιδευτής σκύλων. Ένας εκπαιδευτής σκύλων. Γιατί είναι σκύλος, σκυλία. Όχι. Για το σύντροφό του. Το άγχος. Γιατί στη συνέντευξη της λέει ότι από το άγχος έχασε τα κιλά. Έτσι. Και την γνώρισε ο σύντροφός της πάνω σε μια φάση της ζωής της. Περίεργη. Σε φάση αλλαγών. Μπορεί. Άκου τώρα. Αλλά του αρέσει πολύ όπως είμαι. Ναι. Εννοείται. Το βασικότερο, αυτό δεν θέλω. Το βασικότερο, αν και δεν ξέρω πόσο καιρό είναι μαζί, έχει αδυνατήσει κι άλλο από τότε που ήταν. Α, 4 μήνες. Και πόσο καιρό είναι αυτό. Μέχρι τότε σκύλο, να ξέρω. Με τον έρωτα χάνω. Και να βρούμε εκπαιδευτή σκύλο. Αν πάω με εκπαιδευτή σκύλο, χάνω πολλά κιλά, γιατί υπάρχει. Ξέρετε, άκουσα τι είπε και λέω ότι ρωτάει πόσα λεφτά βγάζουν. Όχι, δεν ξέρω. Τι μας νοιάζει. Είναι ο έρωτας σου, λέω. Για να σας πω μια τάκα που λέει συνέχεια η Καταναζαρίφη. Όταν ο άλλος σου λέει θέλω να γίνεις έτσι και έτσι και έτσι, δηλαδή να δυνατήσεις, να αλλάξεις το χρώμα του μαλλιού και αυτά, τότε μανάρι μου αυτό δεν είναι σχέση. Είναι με το δεξί με το Σπύρο Σούλη. Ο φίλος με θέλει ακριβώς όπως είμαι. Έτσι, μπράβο. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Και είναι και κατά του γάμου η Καταναζαρίφη. Την είδατε πρόσφατα. Στον Αντένα που την είχε ντύσει ο Χρήστος και η Σύση και είπε έχω αλλεργία, είμαι κατά του γάμου, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί βλέπουμε και το χιούμορ όπως μας το μετέφερε η Ιωάννα μέσα από τη συνέντευξή της. Κάτι το οποίο έχουμε ξαναπεί μέσα από το Mindy Star, ότι δεν το βλέπουμε πια στο πρωινό του Αντένα. Την Κατερίνα Ζερίφ τη βλέπουμε στο πρωινό του Αντένα. Λιγάκι. Ενώ τη βλέπουμε την έννοια της συμμετοχής, της παρουσίας κτλ. Λοιπόν, όχι τόσο έντονα όπως θα έπρεπε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πάνελ εκεί έτσι, ανθρώπων, όπου τουλάχιστον δύο άτομα δεν έχουν ρόλο σοβαρό. Όχι σοβαρό. Σοβαρό με την έννοια της συμμετοχής, της θεματολογίας και του στυλ το οποίο διαθέτουν. Δηλαδή, να πάρω παράδειγμα την Κατερίνα Ζαρίφη, που είναι μια γυναίκα αλέγκρα, με έξω καρδιά στυλ, που περιμένεις αυτό να βγάλει την Κατερίνα Ζαρίφη. Τι παίζει, να σου κάνει την πυρηνική επιστήμονα, να σου αλύσει το άτομο που διασπάται. Μα γιατί δεν επέλεξαν κιόλας να πάει. Ακριβώς. Για την ατάκα της, για το χειμώνα. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει ένα έλλειμμα παρουσίας και της κυρίας Πολίτη επίσης. Που υποθένει πιο κομιλφό και κοσμική και ξέρει κάποια θέματα τόσα χρόνια στο lifestyle και στο social tech. Όχι κάποια. Πολύ καλύτερα. Ναι, και εγώ αυτό θέλω να σου πω. Τα θέματα και κάποια θέματα μόνο, που άπτονται τις αρμοδιότητες. Και στάθημα όχι μόνο από την ελληνική σομπίζ, αλλά και από την ξένη. Έκανα διευκρίνηση ελληνική και σοου. Όχι, το λέω εγώ να το διευκρινίσουμε στον κόσμο. Ξέρεις ένα αγάπη μου που είσαι καιροστούλικο ποτέ. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα. Ότι υπάρχει μία ένταση που βγαίνει προς τα έξω, ένα άγχος. Να βγουν όλα καλά, το οποίο δεν συμβαίνει, διότι οι δύο γυναίκες δεν δίνουν τον εαυτό τους στο πραγματικό, μένουν πίσω, με αποτέλεσμα να μην τραβάει και όλο το σκηνικό. Αφετέρου, βλέπουμε ένα Χρήστο Φερεντίνο λίγο αγχωμένο, σαν να θέλει να φύγει κάποια στιγμή, να είναι έτοιμος δηλαδή να, κάπου να πάει, δεν ξέρω πότε. Έκανε ραντεβού. Εντάξει, έχει τον μπαρ. Έχει τον μπαρ. Έχει το σκληρώσει. Έχει. Τι, κάτι, τρέχει και δεν φτάνει φέτος, παιδιά, Χρήστο. Καλά, κάνει αυτό. Φτού, παιδιά. Φτού, εννοείται. Και από την άλλη, η Σύση έχει και προβλήματα που ανέκυψαν ξαφνικά. Τι? Δηλαδή, διαβάζει δεξιά και αριστερά διάφορα δημοσιεύματα. Αυτό πάλι, παιδιά. Παιδιά, όχι πόσο άσχημο είναι. Όχι ψέμα. Διαβάζει λοιπόν ότι είναι σε κρίση ο γάμος της, το οποίο δεν ισχύει καθόλου. Και όταν είσαι σε μια εκπομπή καθημερινή, που να βγει χαροπή και αλέγκρα κτλ. Και διαβάζει ότι χωρίζει και στο σπίτι σου έχει προβλήματα, τα μεταφέρει και στη δουλειά. Και το χειρότερο στάθμο που διαβάσαμε και μέσα από τον blog τη Χριστίνα Πολίτη είναι ότι αυτό που την πείραξε κυρίω την Σύση δεν είναι μόνο ότι δεν ισχύουν, είναι ότι οι δημοσιογράφοι που τα δημοσίευσαν είναι και φίλοι τη και θα μπορούσα κάλεστα να την πάρουν τηλέφωνο και να το διασταυρώσουν. Του φίλου αυτού περιμένει πάντα το καλό. Καταρχά, παιδιά, η Σύση Χριστή του σηκώνει πάντα το τηλέφωνο. Έτσι. Είναι από του λίγου ανθρώπου που σηκώνουν πάντα το τηλέφωνό του. Ούτε έχουν βοηθού, ούτε παρατρεχάμενους στο 15 κινητά. Όσες φορές την έχω πάρει, το σηκώνει. Και μάνατζερς που, που έχουν κάτι όλοι. Που λες, και... κάτι μάνατζερ. Ακριβώς. Δηλαδή, και Ιωάννα μου, συγγνώμη, αλλά επειδή εμείς το ζήσαμε κιόλας έστω και έμεσα, πόσο ερωτευμένο είδαμε το Θοδωρή Μαραντίνη που είδαμε. Πήγαμε στο καμαρίνι του στο μαγαζί που είχαμε επισκεφθεί. Μας μίλαγε συνέχεια και για τη Σύση, μας μίλαγε για τη Σύση, παιδιά. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά έχω και πιο προσωπική σχέση. Δεν το κάνει επειδή έχουμε εκπομπή στην τηλεόραση. Αν γίνεται κάτι να το μεταφέρουμε. Καμία σχέση. Όχι, και δεν είναι και του φίλου. Και δεν είναι και του φίλου σου όλα τα παιδιά. Τώρα, δεν είναι, ναι. Και η ίδια η Σύση, παιδιά, καθημερινά στην εκπομπή τη μιλάει για τον άντρα τη και τα παιδιά. Δηλαδή το λατρεύει. Εδώ την έχουν κατηγορήσει την κοπέλα. Την κακομοίρα, ναι. Για τον άντρα σου τον Χόβορο. Και τέλο πάντων θέλει λίγη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά, όταν υπάρχουν οικογένειε από πίσω, όταν είναι παντρεμένο ένα ζευγάρι. Γιατί είσαι αναγκασμένο να απολογήσει και να δίνει εξηγήσει και στου δικού σου ανθρώπου. Δεν
μια σχέση. Και η Χριστίνα Ιπολίτη το ξεκαθαρίζει, λέει, όλα αυτά που γράφει είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Λέει, στο σπίτι τους όλα λέει βαίνουν αισίως. Άρες μάρες κουκουνάρες, έγραψε η Χριστίνα Ιπολίτη. Άρες μάρες κουκουνάρες. Μου αρέσει γιατί είναι και κοσμοπολίτησα και τη λιμανιού. Έτσι. Ναι, αλλά σκέψου λοιπόν μια εκπομπή τώρα που έχει τόσα προβλήματα. Έτσι. Η αλήθεια αυτή είναι. Και επειδή μιλάμε για τον Αντένα μου, για τον Αντένα μου, ναι. Ήταν, εντάξει, έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω για την πρεμιέρα που είδαμε χθες του Γιώργου Λιανού και που με την συγκεκριμένη αφορμή.